Σε πλήρη εξέλιξη είναι η διαδικασία των νέων δειγματοληπτικών ελέγχων στα νερά των ακτών κολύμβηση του Παγασιτικού από τι υπηρεσίε τη Διεύθυνση Υγεία τη Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησία. Οι δειγματοληψίε που πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα αφορούν στι ακτέ του Δήμου Βόλου και τα αποτελέσματά του αναμένονται εντό τη επόμενη εβδομάδα. Ελέγχουμε μέσα στον Παγασιτικό, δηλαδή οι ακτέ ε, του Δήμου Βόλου και πότε θα έχουμε τα αποτελέσματα για αυτό τον κύκλο των μετρήσεων. Πολύ σύντομα, σε λίγε ημέρε, τρει-τέσσερι ημέρε, θα σα ανακοινώσω και τα επόμενα αποτελέσματα. Οι δικαιωματοληπτικοί έλεγχοι που επαναλαμβάνονται αυτό το διάστημα περιλαμβάνουν το σύνολο των ακτών κολύμβηση τη Μαγνησία και συμβάλλουν καθοριστικά στην εδραίωση του συναισθήματο εμπιστοσύνη των λουόμενων, είτε αυτοί είναι ντόπιοι είτε επισκέπτε. Δεν θα σταματήσουμε όλο το καλοκαίρι, όλη δηλαδή την καλοκαιρινή περίοδο. Θα συνεχίζουμε να ελέγχουμε τα ύδατα, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση από τον κόσμο, από του τουρίστε από του επαγγελματίε τη περιοχή. Δεν σταματάμε δηλαδή σε μία δειγματοληψία. Θέλουμε να έχουμε ε, τα καλύτερα δυνατόν αποτελέσματα και τα πιο σίγουρα για τον κόσμο. Οπότε λοιπόν, σε αυτή μα την προσπάθεια, ε, έχουμε ξεκινήσει πάλι τα, τα, τα επόμενα βήματα. Πάμε λοιπόν προ τον Ιούλιο και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε και για τον Αύγουστο, που θα συνεχίσουμε και τη δειγματοληψία στι ακτέ κολύμβηση αρμοδιότητό μα. Μετά την ανησυχία και τη σύγχυση που προκάλεσε η στάση του Πρόεδρου του Ιατρικού Λόγου Μαγνησία αναφορικά στο θέμα τη καταλληλότητα των ακτών κολύμβηση του Βόλου, οι συνεχιζόμενε δειγματοληψίε τη περιφέρεια έρχονται να λειτουργήσουν υπέρ τη προσπάθεια καταστηματαρχών εστίαση και ξενοδόχων να διασώσουν ό,τι μπορούν από τη φετινή χρονιά. Εγώ έδωσα και τα αποτελέσματα και στην Ένωση Ξενοδόχων, οι οποίοι μου τα ζήτησαν, για να μπορούν να τα δείξουν και στους πελάτες τους. Και όποιοι έρχονται εδώ και μου τα ζητάνε, εγώ τα, τα δίνουμε φυσικά τα αποτελέσματα, είναι ε, πολλές οι σελίδες, όποιος θέλει όμως μπορούμε να τις βγάλουμε και να τις δώσουμε για να τις δείχνουν και στον κόσμο, στους πελάτες τους ή σε όποιον άλλον θελήσει.